πρωτοχρονιά σήμερα, αδελφοί μου, και η Εκκλησία μας εθέσπισε να ψάλετε και δεύτερη δοξολογία επί τη ενάρξη του νέου έτους. Και με τις κατάλληλες ευχές που ακούγονται, δοξολογούμε το Θεό, τον ευχαριστούμε διότι μας αξιώνει για μια ακόμη χρονιά να αντικρίσουμε το νέο έτος, και εύχεται το νέο έτος να είναι για όλους μας δημιουργικό, να είναι έτος που θα είμαστε κοντά στον Χριστό, κοντά στην Εκκλησία. Σήμερα γιορτάζουμε τρεις γιορτές. Μια κοσμική πολιτική γιορτή, την πρωτοχρονιά, και δύο θρησκευτικές γιορτές. Γιορτάζουμε τη μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου και την δεσποτική εορτή, την περιτομή του Κυρίου μας. Κάποιος στατικολόγος είπε το εξής, ότι ο κόσμος αφιερώνει το 85% του ενδιαφέροντος του για την πρωτοχρονιά, για την κοσμική πρωτοχρονιά, αφιερώνει ένα 10% για τον Μέγα Βασίλειο και ένα 5% για την δεσποτική εορτή της περιτομής του Κυρίου μας. Δηλαδή, ποσοστά αντιστρόφως ανάλογα με την αξία που έχει κάθε γιορτή. Έτσι, χθες το βράδυ, στις 12 η ώρα, λοιπόν, είδαμε τον ουρανό να αστράφτει από τα βενγαλικά, άστραψε ο ουρανός. Είναι η αλλαγή του νέου έτους. Έτσι υποδέχεται με χαρές, με πανηγύρια και φαγωπότη, υποδέχεται ο κόσμος το νέο έτος. Αυτό θυμίζει μια άλλη περίπτωση, το Μέγα Σάββατο το βράδυ, όταν ψάλλουμε το Χριστός Ανέστη. Και εκεί βενγαλικά, πυροτεχνήματα, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Ενώ στην πρωτοχρονιά το πανηγύρι συνεχίζεται στο σπίτι πολλές φορές μέχρι πρωίας, ούτως ώστε να μην μπορούν σήμερα να βρίσκονται στο ναό οι χριστιανοί, συνεχίζεται το γλέντι στην Ανάσταση του Κυρίου μας, μετά το Χριστός Ανέστη, φεύγουν από το γλέντι που είναι η Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Η δεύτερη γιορτή είναι η μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου. Αλλά για ποιον Άγιο Βασίλειο μιλάει ο κόσμος? Οι περισσότεροι μιλάμε για έναν γέρο, ασπρομάγι γέρο, ο οποίος έχει στην πλάτη του ένα σακί με πολλά δώρα και μοιράζει στον κόσμο και στα παιδιά ειδικά δώρα. Ή ένας αηβασίλης που κατεβαίνει από τον τζάκι μέσα από την Καρνοδόχο και αφήνει δώρα στα παιδιά. Ένα αηβασίλη ο οποίος γυρνάει μέσα στον κόσμο και φωτογραφίζονται πολύ με τον Άγιο Βασίλειο. Αλλά αυτός είναι ο εμπορικός Άγιος Βασίλης, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον πραγματικό, με τον Άγιο Βασίλειο, τον Επίσκοπο της Κεσαρίας. Ήταν άλλος ο Μέγας Βασίλειος, ήταν ένα από τα 10 παιδιά της οικογένειας. Μια οικογένεια η οποία έβγαλε 3 Αγίους Αρχιεπισκόπους, μια Αγία Ηγουμένη, έναν Άγιο Μοναχό, όπως και την Αγία Μακρίνα, μέσα από μια οικογένεια. Ο Μέγας Βασίλειος είναι εκείνος, όχι ο παχουλός γέρος, ο ασπρομάλης, αλλά είναι ένας καχεκτικός άνθρωπος, ήταν άρρωστος, έπασχε και εκοιμήθη σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ήταν ένας επίσκοπος πολύ δραστήριος, πολύ θαραλέος. Όταν ο βασιλιάς Ουάλης έστειλε τον έπαρχό του το Μόδεστο με ένα έγγραφο το οποίο υπεράσπιζε τους αιρετικούς, τους αριανούς, και λέει: «Βασίλειε, βάλε την υπογραφή σου επάνω στο έγγραφο», τότε ο Μέγας Βασίλειος λέει: «Ποτέ
δεν βάζω τέτοια υπογραφή σε ένα τέτοιο έγγραφο υπέρ των αιρετικών. Και λέει ο Μόδεστος, καλά, δεν φοβάσαι. Ο βασιλιάς, λέει, θα σου δημεύσει όλη την περιουσία σου. Ό,τι έχεις και δεν έχεις, θα τα δημεύσει, θα στα πάρει. Εάν αρνηθείς να υπογράψεις αυτό το έγγραφο. Και ο Μέγας Βασιλείος το απαντά στον έπαρχο. Είπατε το βασιλεί, πάτε και πέστε στο βασιλιά σας, ότι εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Αν θέλει να μου δημεύσει την περιουσία μου, έχω μόνο ένα τριμμένο ράσο. Αν θέλει, ας έρθει να το πάρει. Ξαφνιάστηκε ο έπαρχος ο Μόδεστος και λέει, καλά Βασίλη, λέει, τι είναι αυτά που λες, λέει. Λοιπόν, πρώτη φορά ακούω τέτοια αντίδραση από ένα επίσκοπο για τον βασιλιά. Και το απαντά ο Μέγας Βασίλειος, έπαρχε, προφανώς, λέει, δεν συνάντησες ποτέ στη ζωή σου έναν αληθινό επίσκοπο για να ακούσεις πως πρέπει να μιλάει ένας επίσκοπος. Ο Μέγας Βασίλειος, ένας άξιος αρχιερέας, ο οποίος έκανε αυτά τα οποία δεν κάνουν πολλές κυβερνήσεις. Τι έκανε? Γυροκομεία, πτωχοκομεία, έκανε λεπροκομεία, το οποίο δεν έκανε καμία κυβέρνηση. Το γύρο εκείνο που υπήρχε επιδημία λέπρας, έκανε τόσα και τόσα ο Μέγας Βασίλειος, και όπως είπα, εκοιμήθη σε ηλικία 49 ετών. Τώρα η τρίτη γιορτή, η δεύτερη θρησκευτική γιορτή που γιορτάζουμε, γιορτάζουμε την περιτομή του Κυρίου μας. Τι είναι η περιτομή του Κυρίου μας? Είναι η περιτομή, αδελφοί μου, είναι μια οικογενειακή γιορτή των Εβραίων, η οποία γινόταν στο σπίτι ή στη συναγωγή. Κάθε αρσενικό παιδί, κάθε αγοράκι, την 8η ημέρα από τη γέννησή του, γινόταν μια τελετή. Του αφαιρούσαν ένα τμήμα από την ακροποστία του, και αυτό το έκανε ή ο πατέρας ή κάποιος άλλος, μια σαν οικογενειακή γιορτή, είπα, με ένα όργανο ή με πέτρινο μαχαίρι, και τότε μάθουνε το παιδάκι. Και αυτό είναι συμβολική αυτή η περιτομή, διότι έλεγε, εννοούσε τρία πράγματα. Πρώτον, ότι πονάει το μωρό όταν γίνεται αυτή η μικρή μικροεπέμβαση, και λέει συμβολικά ότι και ο άνθρωπος και το μωρό αυτό θλίψεις έξεται εν το κόσμο, θα πονέσει στη ζωή του. Στην περιτομή γίνεται αίμα. Αυτό είναι συμβολικό για τη θυσία του Γολγοθά, η οποία θα σώσει τον κόσμο, ο Κύριός μας. Όπως επίσης και η περιτομή αυτή είναι ένας τύπος του βαπτίσματος, το οποίο έμελε να γίνει στην Καινή Διαθήκη, διότι τότε ο πατέρας έδινε στην περιτομή το όνομα στο παιδιού. Αλλά ο Χριστός μας, αδελφοί μου, είχε ανάγκη για να υποβληθεί στην περιτομή? Ο Κύριος μας είχε όνομα πριν ακόμη γεννηθεί, είπε ο άγγελος τον Ιωσήφ, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούς, ότι θα σώσει όλο τον κόσμο. Είχε όνομα ο Χριστός πριν γεννηθεί. Γιατί όμως ο Κύριος μας υποβλήθηκε σε αυτήν την πράξη της περιτομής? Για τρεις λόγους, αδελφοί μου. Τους αναφέρει στο απολυτίκιο που ακούσαμε 3-4 φορές σήμερα από τους ψαλτάδες μας, τόσο όμορφα και μελωδικά. Ο πρώτος λόγος: μορφήν αναλλιώτος ανθρωπήν προσέλαβες, Θεός ον κατ' ουσίαν πολυέσπλαχνε Κύριε. Ο πρώτος λόγος, ο Κύριος προσέλαβε ανθρωπίνη μορφή. Επομένως, η περιτομή δίνει απάντηση σε μια αίρεση που υπήρχε τότε στους Ιουδαίους, η αίρεση των δοκιτών, η οποία οι αιρετικοί τι έλεγαν? Έλεγαν ότι ο Χριστός δεν ενανθρώπισε. Ο Χριστός δεν έγινε άνθρωπος, δεν έλαβε σάρκα, αλλά κατά φαντασίαν φαίνεται σαν άνθρωπος και είναι μόνο Θεός. Γι' αυτό ο Κύριος μας κατεδέχθηκε και στην Αίγυπτο να καταφύγει, να φύγει ως πρόσφυγας
για να αποφύγει την οργή του Ηρώδη. Κατεδέχτηκε σε καταβάσεις να βαπτιστεί για να φανεί πάντοτε, να δείχνει ότι είναι άνθρωπος, είναι αληθινός άνθρωπος, δεν είναι φάντασμα. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος και έδωσε το αίμα του για τη σωτηρία όλων μας. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ο Κύριος μας περιεκνύθη είναι στο τροπάριο. Το λέει «Και νόμων εκ πληρών περί το μην θελήσει καταδέχεις αρχικήν». Ο δεύτερος λόγος είναι ο Κύριος μας να εκπληρώσει τον νόμο, να εκπληρώσει όλα όσα είπαν οι προφήτες, κάνοντας υπακοή μέχρι το Σταυρό. Και ο τρίτος ο λόγος που ο Κύριος μας περιεκνύθη είναι, αδελφοί μου, το γεγονός αυτό που λέει στη συνέχεια το τροπάριο, όπως πάυσεις τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Αυτό θα σας το εξηγήσω, είναι λίγο δύσκολο. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η σκιά του νόμου. Υπήρχαν όλα τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν μια σκιά που προέβλεπαν τι θα γίνει, ποια θα είναι η πραγματικότητα στην Καινή Διαθήκη. Έτσι λέει ότι η περιτομή είναι μια σκιά, την οποία όπως πάυσει στα σκιώδη, να πάυσει αυτή η σκιά που γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Περιέλεις είναι να αφαιρέσεις το κάλυμα. Πώς βάζουμε ένα κάλυμα, καπάκι σε κάτι που θέλουμε να κρύψουμε? Λοιπόν, βάζουμε το καπάκι, έτσι λέει ο άνθρωπος, λέει με την περιτομή, περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Να αφαιρέσουμε το κάλυμα που σκεπάζει τις αμαρτίες μας, που σκεπάζει τα πάθη μας, και έτσι με το μυστήριο της Ιεράς Μετανοίας και εξομολογήσεως περιέλεις το κάλυμα, να αφαιρέσουμε το κάλυμα των παθών, να εξωτερικεύσουμε τις αμαρτίες μας, να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας και έτσι να υπέρθει η σωτηρία μας, η απάλληψη όλων των αμαρτιών. Εξάλλου αυτό είπε και ο Απόστολος Παύλος στους Κολοσσαίους. Τι είπε? «Χριστιανοί μου», λέει, «περιετμήθητε», λέει, «περιτομή αχειροποίητο». Όχι αυτοί που κάνουν Εβραίοι, αλλά αυτοί που διδάσκει τώρα ο Χριστός με το μυστήριο της Ιεράς Μετανοίας και εξομολογήσεως, τότε, λέει, γίνεται αυτό το ξεσκέπασμα και η αφαίρεση και η συγχώρεση όλων των αμαρτιών μας. Αδελφοί μου, θα τελειώσω με μια σκέψη. Σήμερα και αύριο τα μεγάλα καταστήματα είναι κλειστά. Δεν έχουν κλείσει για να δώσουν ευκαιρία στον κόσμο να πάει στην εκκλησία, αλλά είναι κλειστά γιατί κάνουν απολογισμό. Ανοίγουν τα βιβλία τους, τα δευτέρια τους και εξετάζουν πώς πήγε όλη αυτή η χρονιά που πέρασε. Είχανε κέρδος, από πού είχανε κέρδος, από πού είχαν ζημιά, ούτως ώστε τη νέα χρονιά να φτιάξουν τα πράγματα, να έχουν πάντα κέρδος. Κάπως έτσι θα λέγαμε πρέπει να κάνει και ο χριστιανός. Τελείωσε η χρονιά. Να κάνουμε όλοι μας τον απολογισμό. Ο Κύριος μας κάθε χρόνο μας δίνει 8.760 ώρες για να τις διαχειριστούμε όλη τη χρονιά. Ας κάνουμε τον απολογισμό μας. Αυτές τις ώρες που μας έδωσε ο Κύριος, πώς τις χρησιμοποιήσαμε, ποιες είχαν κέρδος, ποιες είχαν ζημιά, πόσες ώρες αφιερώσαμε στην προσευχή, πόσες αφιερώσαμε στην νηστεία, πόσες αφιερώσαμε στη μελέτη της Αγίας Γραφής, πόσες αφιερώσαμε στον εκκλησιασμό, πόσες αφιερώσαμε στα μυστήρια της εκκλησίας μας, πόσες ώρες αφιερώσαμε στη δημοσύνη, πόσες ώρες αφιερώσαμε για να πούμε ένα καλό λόγο στον συνάνθρωπό μας. Ας τα σκεφτούμε, αδελφοί μου, όλα αυτά. Ας κάνουμε τον απολογισμό μας και το 2020, το οποίο μας αξίζει ο Κύριος, να το αντικρίσουμε και να το περάσουμε. Ας σκεφτούμε πώς θα έρθουμε πιο κοντά στο Θεό, πώς θα αφιερώσουμε πολλές ώρες κοντά στο Θεό, καμία ώρα στο διάβολο, και έτσι θα έχουμε την ευλογία της Εκκλησίας μας, την ευλογία του Θεού, και θα είναι πραγματικά ευτυχισμένος
ο καινούριος χρόνος που εύχομαι σε όλους ανήκει.